Καταρχάς μιλάμε για δύο πολύ σοβαρά θέματα. Ας ξεκινήσω από την ΚΕΔΙΤ που είναι και μια δημοτική επιχείρηση, γιατί το Βοσνιώτιο δεν είναι ίδρυμα του Δήμου, αλλά είναι ίδρυμα που αφορά το Δήμο γιατί είναι στην πόλη μας, αλλά δεν έχει αρμοδιότητα άμεση ο Δήμος. Η ΚΕΔΙΤ. Τα έχω πει επανειλημμένως, παραλάβαμε μια επιχείρηση η οποία έχει πάνω από 700-750.000 χρέος και επιπλέον είναι και ελληματική κάθε χρόνο. Έτσι. Άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Το επιπλέον είναι ότι η ΚΕΔΙΤ είναι μια επιχείρηση που για 6 χρόνια 7 δεν έχει ισολογισμούς και δεν έχει προϋπολογισμούς. Οι προηγούμενες διοικήσεις δηλαδή δεν είχαν κάνει αυτό που έπρεπε να έχουν κάνει. Αυτό που συμφωνήσαμε με όλες τους επικεφαλείς, όλοι κατανοούν τη δυσκολία που έχει το θέμα. Αυτό που συμφωνήσαμε όλοι είναι ότι θα πρέπει με οποιαδήποτε λύση και να δοθεί να εξασφαλιστούν οι θέσεις των εργαζομένων και αυτό είναι δέσμευση όλων, ότι οι θέσεις των εργαζομένων στην ΚΕΔΙΤ θα εξασφαλιστούν. Το δεύτερο είναι ότι θα κοιτάξουμε να δούμε αν πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος και αν μπορούμε να κάνουμε κάποιον έλεγχο πριν και μετά να δούμε αν θα προχωρήσουμε σε λύση ή όχι, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά θέματα. Εν πάση περιπτώσει, θα ξανασυναντηθούμε σύντομα. Εγώ θα κάνω κάποιες ενέργειες που συνεννοηθήκαμε προς την κατεύθυνση αυτή που σας είπα και θα ξανασυναντηθούμε και θα τεθούν όλα τα θέματα πάλι. Το δεδομένο είναι ότι οι θέσεις των εργαζομένων, όποια λύση και αν προταθεί, θα εξασφαλιστούν και οι δομές που έχει και η ΚΕΔΙΤ θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Αυτά είναι τα δύο βασικά τα οποία ενδιαφέρουν τους πολίτες και τους εργαζόμενους βέβαια, αλλά και τους πολίτες που έχουν τα παιδιά τους στους σταθμούς της ΚΕΔΙΤ ή στα ΚΔΑΠ που έχει ΚΕΔΙΤ και όλα αυτά. Τι ενδεχόμενα υπάρχουν, αν μπορείτε να μας αναφέρετε? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιχείρηση η οποία έχει πάρα πολλά χρέη και ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα, επειδή δεν υπήρχαν ισολογισμοί και προϋπολογισμοί τα προηγούμενα χρόνια, να τη χρηματοδοτήσει. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Εξετάζουμε αν υπάρχει δυνατότητα αυτό να γίνει τώρα. Δηλαδή να μπει κάποιος λογιστής ή κάποιος ορκωτός λογιστής και να ελέγξει όλες τις προηγούμενες χρήσεις από το 2011, από το 2012 και να βγάλει ισολογισμό, απολογισμό και για να κάνουμε προϋπολογισμό για να δούμε τι ακριβώς είναι το χρέος και που υπάρχει. Και από εκεί και πέρα θα εξετάσουμε τις λύσεις. Αν μπορεί ο Δήμος να τη χρηματοδοτεί, αν πρέπει η επιχείρηση να αληθεί και να έρθουν οι δομές στο Δήμο και οι εργαζόμενοι στο Δήμο. Άρα μπορεί να υπάρξει μια άλλη μορφή σε όλες τις δομές. Κοιτάξτε, δεν είναι η προσωπική μου άποψη τώρα είναι αυτή, είναι ότι οι δομές και οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να υπάρχουν. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι θα γίνουν δημοτικοί υπάλληλοι και οι δομές θα έρθουν στο Δήμο. Βρεφονιπιακή σταθμή, παιδική σταθμή είναι της ΚΕΔΙΤ και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Όπως έχει ο Δήμος το νομικό πρόσωπο του Δήμου, το ίδιο είναι και της ΚΕΔΙΤ. Θα ενοποιηθούν όλοι αυτοί. Το Βοσνιώτιο δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου, είναι εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια επαφή, αν μπορεί το Υπουργείο Υγείας να βοηθήσει οικονομικά, γιατί και εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα, ένα χρέος από το 10, από το 11, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 300.000. Συνεπώς είναι ελληματικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν λέμε ελληματικό, τι εννοούμε? Ότι κάθε χρόνο μπαίνει μέσα. Τα παιδιά που έχει, οι εργαζόμενοι που έχει, τα έσοδά του είναι λιγότερα κατά 60.000 από τα έξοδά του. Άρα, αν συνεχίσει να λειτουργεί, δημιουργεί καινούριο χρέος 60.000 κάθε χρόνο. Άρα, θα κοιτάξουμε να δούμε αν μπορεί να βοηθηθεί και να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Υγείας, που είναι η εποπτεία του, στην εποπτεία του. Ο Δήμος δεν μπορεί να το χρηματοδοτήσει. Και θα δούμε, και αφού κάνουμε τις επαφές αυτές, θα κάνουμε πάλι μια νέα συνάντηση. Όλα αυτά τα θέματα έχουν προκύψει από κακή διαχείριση των κλιμάτων? Κοιτάξτε, να δείτε. Τώρα, κακή διαχείριση. Αυτό πρέπει να το ελέγξουν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Εγώ δεν μπορώ να πω αν έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια κακή διαχείριση ή όχι. Εγώ ξέρω ότι μια επιχείρηση, όταν χρωστάει και δείτε, ας πούμε, 700.000 το ΙΚΑ, είναι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Δεν πληρώνονταν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Τι σημαίνει δεν πληρώνονταν? Πιθανόν δεν υπήρχαν τα λεφτά για να πληρωθούν. Έτσι. Όταν δηλαδή μια επιχείρηση εισπράττει, παραδείγματος χάρη, 100.000 και εξοδεύει 150, κάπου δημιούργησε χρέος κάθε χρόνο 50.000. Και δείτε, δημιουργούσε χρέος τα τελευταία χρόνια πάνω από 120.000 το χρόνο. Και γι' αυτό έχουν μαζευτεί 700.000.